Πρόκειται για μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να είναι το στολίδι στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού. Είναι φιλέτο, αλλά είναι παραιτημένο τελείως. Δεν κάνουν τίποτα. Τι βλέπετε εδώ, τι υπάρχει? Τα πάντα είναι άχρηστα. Δεν ανάβει το βράδυ ούτε μία λάμπα. Ούτε μία λάμπα τώρα και 10 χρόνια. 10 χρόνια. Οι φοίνικες είναι παραιτημένοι, κρέμονται, τα πέσουν όπου να είναι. Ήμουν εδώ όταν έγινε το έργο. Στα 500 € κάνει ο κάθε φοίνικας. Έτσι έχουν γίνει όλοι. Είναι πολύ καλύτερο κομμάτι του Καράβολα εδώ. Πολύ καλύτερο κομμάτι. Κι όμως είναι έτσι χάλια. Όπως σχολιάζουν δημότες, θα μπορούσε να έχει την τύχη του Καράβολα, αντιθέτως η περιοχή έχει αφαιθεί στη φθορά του χρόνου και της αδιαφορίας. Βέβαια, εδώ έχουν ανάψει τα φώτα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχαν τα παγκάκια εδώ, είχαν σαπίσει. Είναι κρίμα μια τέτοια περιοχή εδώ, ένα φιλέτο, και να είναι στο έλεος του Θεού αυτό εδώ. Να φτιαχτεί, να φτιαχτεί, να φτιαχτεί. Και να μπει για πράσινο. Το πράσινο, όπως σας είπα, θα ξεραθεί κατευθείαν. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στα έργα αναβάθμισης της περιοχής των Θαλασσινών, τα οποία θα τρέξουν άμεσα και τα οποία περιλαμβάνουν χώρους περιπάτου και αναψυχής, ποδηλατόδρομους και όχι μόνο. Αναμένονται εργασίες να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο. Είναι μια καλή χρονιά για την Αλικαρνασσό. Έχουν προγραμματιστεί μερικά σοβαρά έργα ανακαίνησης του δημοσίου χώρου. Ένα κορυφαίο είναι αυτό των Θαλασσινών. Για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα θα δημιουργηθεί ένας αξιόλογος κοινόχρηστος χώρος πάνω στη θάλασσα, επί της ουσίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μια ολόκληρη περιοχή να αρχίσει να χαίρεται ακριβώς τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα της. Θα υπάρχει αρκετό πράσινο, ένα μικρό θεατράκι, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, και αυτό θα κουμπώσει σιγά σιγά και με άλλες αναπλάσεις που ήδη μελετάμε, με την προσθήκη πρόσθετων χώρων αθλητισμού, παιδικών χαρών και πεζοδρόμων. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες. Μια τεράστια έκταση στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού θα αναβαθμιστεί αισθητικά και περιβαλλοντικά, με τον Γιάννη Αναστασάκη να περιγράφει τα έργα που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή στην ευρύτερη περιοχή. Αναμένουμε την έγκριση και για την οδό σταδίου. Είναι η διαγωνιστική διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό σε εξέλιξη. Και ταυτόχρονα μελετάμε την επέκταση των υφιστάμενων αναπλάσεων στη Μαυσόλου, στην Αρτεμισία, ώστε να κλείνει σιγά σιγά αυτή η περιοχή από αναπλάσεις. Αντίστοιχους χώρους υπερτοπικής μάλιστα σημασίας, με ένα πάρκο πάνω από 6 στρέμματα που είναι ήδη μελετημένο. Έχουμε κατά νου και για το κομμάτι που είναι κοντά στην αστυνομική διεύθυνση. Ζητούμενο αποτελεί το σχέδιο πόλης, όπως σχολιάζει ο Αντώνης Σεκέρης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να τρέξουν στην ευρύτερη περιοχή. Για να γίνει η αναβάθμιση της περιοχής αυτής, πρέπει κατά τη γνώμη τη δικιά μας της τοπικής κοινωνίας εδώ, αυτός εδώ ο δρόμος να συνεχίσει. Υπάρχουν εμπόδια, κάτι σπίτια, να γίνει διάνοιξη δηλαδή και να βρει το φάρο. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να συνδεθεί με το ευρύ παραλιακό μέτωπο από τον Καράβολο και εδώ, σε ένα ποδηλατοδρόμιο, σε ένα χώρο περιπάτου, και το πιο βασικό απ' όλα, να μπει η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Εάν δεν μπει η περιοχή στο σχέδιο πόλης, πώς θα γίνει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη?